Καλημερίζω τον βουλευτή Πασόκα Κίνημα Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Τζεράκη, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν τούτη την ώρα. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει με μια έντονη κινητικότητα για πάρα πολλά θέματα τα οποία τρέχουν. Μην ξεχνάμε ότι από τις 15 του μήνα και μετά, με τα όσα συνέβησαν εκεί στην Αγία Πελαγία, στη Σιτία ή ευρύτερα στο βόρειο μέτωπο του Μαλεβιζίου, γίνονται αρκετές κινήσεις, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν πολύ πολύ μεγάλη καταστροφή. Έβλεπα χθες μια δική σας παρέμβαση προς το Κοινοβούλιο για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο των πληγησών περιοχών, έτσι ώστε να καταφέρουν πολύ πιο εύκολα να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι αυτοί, αν και βρίσκονται βέβαια και αρκετά σε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολεοδομικές μελέτες τόσο στο Καστέλι όσο και στο Αρκαλοχώρι. Να ξεκινήσουμε με τον αναπτυξιακό νόμο και να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε ποιες είναι οι εκκρεμότητες στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Κεγκέρογλου. Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι πέρα από την διαδικασία αποζημίωσεων που έχει να κάνει με τις κατοικίες και τα καταστήματα όσον αφορά εμπορεύματα, εξοπλισμό ή και υποδομές, ανάλογα με το τι συζητάμε, ενώ ζημίες από σεισμό ή τις πρόσφατες πλημμύρες που είχαμε στην Αγία Πελαγία κυρίως, αλλά όχι μόνο, και στο Παλέκαστρο και στη Σιτία. Εκτός από αυτές λοιπόν τις αποζημιώσεις, προβλέπεται από τον αναπτυξιακό νόμο ή όταν κάποια επιχείρηση υποβάλλει κάποιο επενδυτικό σχέδιο για ένταξη σε αυτόν, να κατατάσσεται στην κατηγορία της υψηλότερης επιδότησης. Αντί δηλαδή 54% παραδείγματος χάρη που ισχύει για κάποιες περιοχές, εντάσσεται στο 70%. Αυτή η πρόνοια του αναπτυξιακού νόμου προφανώς έρχεται για να δώσει τη δυνατότητα να ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο, και να μπορέσουν με την νέα επένδυση είτε εξυγχρονισμού είτε επέκτασης να συνεχίσουν δραστηριότητα ακόμα πιο δυναμικά. Αυτό που έχει προκύψει λοιπόν τις τελευταίες μέρες είναι ότι ενώ έγινε η πρόσκληση για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα προτάσεις για τον αναπτυξιακό νόμο, η επιλογή βάσει της οποίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα εντασσόταν στο 70% πληγήσεις περιοχές δεν λειτουργεί. Και με αυτήν την διαπίστωση οι υποψήφιοι επενδυτές αποτάθηκαν στους φορείς τους φυσικά και σε εμάς, και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί με την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης, κοινή πολιτική απόφαση, πιο απλά, ανάμεσα στον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κοινή πολιτική απόφαση η οποία θα ενεργοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Είναι λάθος, είναι καθυστέρηση, είναι ολιγορία ή είναι πολιτική βούληση να μην ενεργοποιηθεί? Η πρώτη έρευνα που κάναμε ήταν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ενεργοποιηθεί. Ήταν ότι δεν ήταν τεχνικό λάθος. Άρα οδηγούμαστε στο να διαπιστώσουμε αν υπάρχει πολιτική βούληση να διερευνηθεί. Επειδή λύγει όμως και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων από την πλευρά των υποβολή σχεδίων αναπτυξιακών από την πλευρά των... Είναι μέχρι πότε δηλαδή αυτή η προθεσμία? Νομίζω ότι λύγει τέλος του μήνα, τη Δευτέρα. Ζητήσαμε. Πρώτα απ' όλα να παραταθεί αυτή η ημερομηνία. Και δεύτερον, ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί το σχετικό άρθρο, τα σχετικά άρθρα μάλλον του νόμου, γιατί είναι δύο, το ένα αφορά τις πληγήσεις περιοχές και το άλλο αφορά τις νησιωτικές περιοχές, τα πολύ μικρά νησιά. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, για τις πληγήσεις περιοχές, πολλές επιχειρήσεις από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ορισμένες πολλές που επενδύουν και θέλουν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο, από τον Δήμο Αστερουσίων Αρχανών, αλλά και αυτοί οι οποίοι οριοθετήθηκαν πρόσφατα, επειδή υπήρξαν επιχειρήσεις που επλήγησαν και στο Παλέκαστρο, είναι μια επιχείρηση πάρα πολύ σημαντική που είχε μπει παλιότερα στον αναπτυξιακό νόμο και που έπαθε τεράστια ζημιά. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούσε, μας
επισήμαναν το γεγονός και προχωρούμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, η οποία την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για να δούμε αν υπάρχει βούληση να ενεργοποιηθεί τη σχετική διάθεση. Μα νομίζω το σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι ξέρετε υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να γίνει, να δοθούν οι συγκεκριμένες οι παρατάσεις από την πλευρά την πολιτεία, ο νόμος το προβλέπει, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Και αυτό θέλω να σας πω, κυρία Ντουγεράκη, ψηφίστηκε από αυτή την κυβέρνηση, δεν ψηφίστηκε από κάποια άλλη. Και δεν υπάρχει. Από αυτή την κυβέρνηση ψηφίστηκε και μάλιστα στο Κοινοβούλιο υπήρξε συνένεση στη συγκεκριμένη διάταξη. Άλλες δεν ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα, αλλά η συγκεκριμένη ψηφίστηκε σχεδόν από όλα τα κόμματα. Μα δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Και ψηφίζεται και από την άλλη υπάρχει μια τέτοια ιστορία στη μέση, όπως είπατε και εσείς, άσε να διαφανεί στο τέλος, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα, αν πρόκειται για λάθος, για τεχνικό λάθος, για αδράνεια, για οτιδήποτε άλλο, για έλλειψη πολιτικής βούλησης κτλ. Αλλά από τη στιγμή που το ψηφίσατε, εφαρμόστε το, να τελειώνουμε προς όφελος όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί μέχρι σήμερα και θέλουν να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολεοδομικές μελέτες Καστέλη Αρκαλοχώρη, τι με δεδομένα έχουμε? Για να γνωρίζουν και οι πολίτες την πραγματικότητα, αυτό το οποίο προκήρυξε το προηγούμενο διάστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ουσιαστικά αφορά την πρωτοβάθμια, θα έλεγα, μελέτη, η οποία περισσότερο θα ασχοληθεί με τα εκτός των οικισμών. Βεβαίως και με τους οικισμούς σε σχέση με τα όρια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά περισσότερο με τα εκτός των οικισμών. Τα εντός των οικισμών τώρα και κυρίως Αρκαλοχώρη και Καστέλη, που έχει προχωρήσει η πολεοδομική μελέτη, στο μεν Αρκαλοχώρη είναι έτοιμη για υπογραφή, στο δε Καστέλη χρειάζεται μια ορίμανση ακόμα με οριοθέτηση δύο ρεμάτων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υφυπουργός κύριος Σταγαράς, μου απάντησε ότι επειδή έκαναν πολλά χρόνια να ολοκληρώσουν τις μελέτες αυτές και οι διαδικασίες οι αργόσυρτες ακολουθήθηκαν ως συνήθως και οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα να είναι ξεπερασμένες οι μελέτες, έτσι τις χαρακτήρισε. Και εξέφρασε την άποψη ότι αφού έκανε όλη την αξιολόγηση βεβαίως και τον υπολογισμό με βάση τα στρέμματα που καλύπτουν οι δυο αυτοί οικισμοί, ότι χρειάζονται περίπου 2,5 εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν αυτές οι δύο πολεοδομικές μελέτες μέχρι επίπεδο εφαρμογής. Να ολοκληρωθούν δηλαδή αυτές που υπάρχουν, να τροποποιηθούν και να γίνουν και οι πράξεις εφαρμογής. Mm-hmm. Αυτά τα 2,5 εκατομμύρια δεν προβλέπονται από τις μέχρι τώρα χρηματοδοτήσεις του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου Μινώα Πεδιάδας και έτσι έχουμε ένα θέμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ή αλλού προκειμένου να ανατεθούν αυτές οι μελέτες που θα ολοκληρώσουν κυρίως το Καστέλι που χρειάζεται παραπάνω διαδικασία, αλλά και θα τροποποιήσουν, θα βελτιώσουν δηλαδή όλη τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Η δουλειά που έχει γίνει δεν χάνεται. Χρειάζεται όμως τροποποίηση και αυτό κατέθεσα την ερώτηση. Ανταποκρίθηκε ο Υπουργός κ. Σταγαράς. Δεν είχε όμως να μας πει συγκεκριμένα τη λύση από πού θα χρηματοδοτηθεί και επιφυλάχθηκε για τις επόμενες εβδομάδες για να μας ενημερώσει. Εάν δεν υπάρξει αυτή η ενημέρωση, προφανώς θα επανέλθουμε. Ξέρετε, η περιοχή η οποία πρέπει να νοικοδομηθεί καταρχήν της περιοχής του Αρκαλοχωρίου θα πρέπει κυρίως, δεν είναι μόνο το Αρκαλοχωρί, είναι όλοι οι οικισμοί, είναι πολλοί οι οικισμοί και στον διπλανό Δήμο. Αλλά το εύρος των ζημιών είναι μεγάλο σε όλο το Δήμο, έτσι. Βέβαια, και στο διπλανό. Αλλά μιλάμε τώρα για τον οικισμό του Αρκαλοχωρίου που αφορά η πολεοδομική μελέτη. Θα πρέπει η ενοικοδόμηση να γίνει σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να, εκεί που δεν προβλέφθηκαν στην μελέτη πνεύμονες πρασίνου μέσα στην πόλη ή κοινόχρηστη χώρη, αυτό να γίνει. Εκεί που ήταν λίγο μίζερη η οριοθέτηση κεντρικών δρόμων
με στενούς δρόμους. Επιτρεπόμενους βέβαια σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αλλά στενούς που δεν εξυπηρετούν. Και ιδιαίτερα τις νέες συνθήκες θα δημοσιοποιηθούν. Θέλουμε διαφορετική ρημοτομία, θέλουμε μια διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό η τροποποίηση της μελέτης αυτής θα βοηθήσει πάρα πολύ. Προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι κάτι που σημειώνατε. Δημιουργία δημόσιου χώρου που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Είναι κάτι που σημειώνατε από την αρχή, κύριε Κικερογλου. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Το καστέλι που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο θα έχει μαζί με όλους τους οικισμούς, εφόσον βεβαίως προστατεύσουμε την περιοχή από τα αρνητικά, θα έχει μια ανάπτυξη και θέμε αυτή η ανάπτυξη να είναι με κανόνες βιωσιμότητας, βεβαίως σεβασμού στο περιβάλλον, αλλά να έχουμε και καινούριες κατοικίες αλλά και ανάπλαση των παλιών σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η τέχνη και η επιστήμη, αλλά και οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Μάλιστα. Δεν γίνεται λοιπόν να μείνει χωρίς μελέτη, δεν γίνεται να εφαρμοστεί η παλιά ως έχει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η τροποποίηση και η βελτίωση είναι ζητούμενο και για τις δύο. Εγώ κατέγραψα καταρχήν θετικά την ανταπόκριση του Υπουργού και του Υπουργείου που έκανε μια συνεργασία με το πολεοδομικό του Δήμου και βρήκαμε όλα τα στοιχεία για την ιστορία αυτών των δύο μελετών. Κατέγραψα θετικά τη θέληση του κυρίου Ταγαρά να βρει τα χρήματα και να χρηματοδοτήσει άμεσα αυτές τις δύο μελέτες. Από εκεί πέρα θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.